Δεκάχρονος διαγωνισμός απόψε μας σμίγει κι ανέμει θύμισες πολλές απόψε ξετυλίγει. Κώστας Λαγουδιανάκης, ο διαλεκτόφωνος κρητικός δάσκαλος όπως πολλοί τον αποκαλούν. Ο άνθρωπος που κουβεντιάζοντάς του καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι μιλάει πατώντας πάνω σε έναν απαράμιλο πλούτο ιδιωματικών λέξεων, δημιουργώντας την τέλεια στιχουργική πανδεσία ή αλλιώς την τέλεια μαντινάδα. Τον συναντήσαμε λίγο πριν την έναρξη του 10ου Παγκρίτιου Διαγωνισμού Μαντινάδας, για έναν διαγωνισμό για τον οποίο, όπως μας περιγράφει, νιώθει υπερήφανος τόσο για τις πυρετώδεις προετοιμασίες, όσο όμως και για το πόσο πολύ συνέβαλε σε αυτό ο μορφωτικός και εξοραϊστικός σύλλογος Χαρασού, το χωριό στο οποίο μεγάλωσε. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και συγκινημένος. Συγκινημένος γιατί ένα μικρό χωριό σαν το Χαρασό κατάφερε να θεσπίσει ένα διαγωνισμό και να γίνει, θα έλεγα, θεσμός μετά από 10 χρόνια με τη συμμετοχή άξιων και πολλών μαντιναδολόγων απ' άκρους άκρου της Κρήτης, από τη Στεία στα Χανιά και όχι μόνο. Έχουμε συμμετοχές, να φανταστείτε, και από την Νότιο Αφρική. Τώρα με τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διαγωνισμός μας γίνεται αντιληπτός και εκτός συνόρων και μας στέλνουν και μας χαροποιεί ιδιαίτερα από την Αμερική και από διάφορα άλλα μέρη του εξωτερικού. Πιθανότατα κάποιοι έχουν κριτικές ρίζες βέβαια και μας στέλνουν μαντινάδες. Πολλοί άλλωστε έχουν γνωρίσει τον Κώστα Λαγουδιανάκη και μέσα από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, αφού έχει φροντίσει να ντύσει περισσότερες από 1.300 εκδόσεις της εφημερίδας με τις μαντινάδες του τα τελευταία 4 χρόνια. Έμπνευσή του το πρωτοσέλιδο κάθε ημέρας, με την είδηση που μονοπολεί το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού. Εμπνέομαι από το πρωτοσέλιδο και ξετρέχω, προσπαθώ, επιδιώκω η μαντινάδα να περιέχει το πρωτοσέλιδο, ακριβώς αν είναι δυνατόν. Εάν δεν είναι, κάνουμε και λίγο πλάγια βηματάκια και περιέχεται τέλος πάντων και το πρωτοσέλιδο. Μας εξομολογείτε δε ποιο από τα πολλά πρωτοσέλιδα τον ζόρισε συναισθηματικά, βάζοντάς τον σε ένα κύκλο βαθιά στεναχώριας και θλίψης, αλλά ταυτόχρονης ευρηματικότητας. Αλλά είναι αρκετά που με έχουν συγκινήσει, πάρα πολλά. Ειδικά όταν, όπως τις περασμένες μέρες με τις πυρκαγιές, αυτά τα πρωτοσέλιδα με συγκινούσαν πάρα πολύ. Και είναι τα πιο πρόσφατα και θυμάμαι, αλλά και άλλα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ύπαρξη, τη ζήση, τον αγώνα της επιβίωσης ή και κάποια άλλα που δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, είναι αρκετά, γιατί μετά από 4 χρόνια καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά αυτά. Ο Κώστας Λαγουδιανάκης δεν θα μπορούσε να μην προχωρούσε και σε μία μαντινάδα της στιγμής όταν του το ζητήσαμε. Λοιπόν, καθημερινός, κάθε πρωί, ο νους γλακά τζιρίτη, μια μαντινάδα για να βρει, να είναι στη Νέα Κρήτη.